Πόπι, κάτι και ανησυχούν πάρα πολύ, καθώς πλησιάζει στα πρώτα σπίτια του χωριού. Απέχει λιγότερο από 350 μέτρα. Και βέβαια έχουν ήδη δει κάποιες ενδείξεις εδώ οι κάτοικοι στα σπίτια τους, κάποιες ρογμές, κάποιες καθυζήσεις. Θα μας πει περισσότερα ο πρόεδρος του χωριού, ο κύριος Μήτρου. Κύριε Μήτρου, τι διαπιστώνετε, τι βλέπετε εσείς? Εμείς έχουμε διαπιστώσει εδώ και πάρα πολύ καιρό, δεχόμαστε κάποιες ενδείξεις και κάποια παράπονα από τους χωριανούς. Ότι έχουμε ρογμές στα σπίτια, έχουμε καθυζήσεις, έχουμε σπασίματα από τοιχεία. Τώρα εμείς περιμένουμε όμως σε αυτή τη στιγμή και τη ΔΕΗ να δούμε τι θα μας πει. Έχουν έρθει ελεγκτές, κάνανε έρευνα? Μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει κανένας αυτή τη στιγμή. Μόνο η νομαρχία έχει έρθει και εκείνη δεν έχει τους ακατάλληλους επιστήμονες για να μας ασφαλίσει. Συγγνώμη, πόσες μέρες τώρα βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το φαινόμενο? Το ανακαλύψαμε την Τετάρτη το μεσημέρι και από τότε έχει διευρυνθεί. Από ό,τι βλέπουμε εδώ έχει ανοίξει γύρω στους 2 με 3 πόντους. Καλά, και δεν έχει έρθει κάποιος γεωλόγος να σας πει τι συμβαίνει, ποιες είναι? Σήμερα είπε η ΔΕΗ ότι θα στείλει κάποιο γεωλόγο, ο οποίος θα μας πει τι γίνεται. Βέβαια χρήζει κάποιες μελέτες αυτό το πράγμα. Δεν μπορεί να δοθεί μια απάντηση μέσα σε μια ημέρα. Και στο μεταξύ έχετε αναγκαστεί να εκενώσετε κάποια σπίτια? Μας είπατε ότι υπάρχουν επιπτώσεις και στις κατοικίες, στις κοντινές, ρηγματώσεις σε τυχοποιίες και όχι μόνο. Θα εκενωθούν κάποια σπίτια ή όχι? Όχι, εκένωση δεν έχουμε κάνει αυτή τη στιγμή. Το μόνο που μας ανησυχεί είναι ότι το μήκος του ρήγματος πηγαίνει προς το χωριό. Έχει κατένθεση προς το χωριό. Αυτό ανησυχεί πολύ τους κατοίκους του χωριού. Και δικαίως βέβαια, γιατί έχουμε δει και άλλες φορές, μικρότερες βέβαια εμβέλειας, τέτοια ρήγματα να πέφτουν.